Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Σήμα κατά τεθέν για το χωριό αλλά και τη γύρω περιοχή είναι το μοναστήρι της Παναγιάς Χρυσορογιάτισσας. Ιδρύθηκε στα 1152 από το μοναχό Ιγνάτιο επί αυτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνού. Ο υφιστάμενος ναός είναι κτίσμα του 1760. Το μοναστήρι έχει ακανόνιστο ορθογώνιο σχήμα, τα δε μοναστηριακά κτίρια καταλαμβάνουν και τις τέσσερις πλευρές της εσωτερικής αυλής, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η εκκλησία. Το επιδέξιας καλυσμένο τέμπλο που ανάγεται στα 1790 κοσμούν διάφορες εικόνες με παλαιότερη αυτή του Χριστού που χρονολογείται στα τέλη του 16ου αιώνα. Στα αξιοσημείωτα που βρίσκονται στο ναό είναι ο άμβωνας σε σχήμα πεντάπλευρου κυπέλου, στον οποίο απεικονίζονται οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Χριστός, καθώς και ο σκαλιστός γυναικονίτης που ανάγεται στα 1803. Στη νότια καμαροσκέπαστη πτέρυγα στεγάζεται μεταξύ άλλων και το οικοσκευοφυλάκιο της Μονής. Λειτουργεί από το 2001 και φιλοξενεί θησαυρούς που ανάγονται από το 12ο μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Στην πινακοθήκη της Μονής εκτίθενται συνολικά 59 έργα Κύπριων και ξένων ζωγράφων. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η αίθουσα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, αλλά και η βιβλιοθήκη της Μονής, καθώς το μοναστήρι φιλοδοξεί να μετατραπεί σε διεθνές κέντρο μελέτης. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας έχει επίσης μακρόχρονη παράδοση τόσο στην αμπελοκαλλιέργεια όσο και στην παραγωγή κρασιού. Από κάποιες μαρτυρίες φαίνεται ότι η Μονή παρήγαγε κρασί πριν από το 1750 και αυτό συμπεράνεται από τις ημερομηνίες που είναι χαραγμένες στα πιθάρια. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν σε αυτό το παλιό ενοπείο, γιατί έχετε και καινούριο κομμάτι εδώ, έτσι, είναι στη Μονή, πάτε. Κοίταξε, από παλιά οι μοναχοί ασχολούνταν από το 1725, έκαναν διάφορες ασχόλειες με τη γεωργία, όπως είχαν την οτροφία, έτσι ασχολούνταν και με το ενοπείο. Και έβγαζαν ορισμένα κρασιά για τη Μονή. Τα οποία βγάζετε ακόμα και σήμερα. Και έτσι, ακόμα είναι. Μέχρι σήμερα έχουμε το πιο σύγχρονα μέσα. Μέσα από... τι ποικιλία από αμπέλια έχετε εδώ στην περιοχή? Υπήρχαν τα παραδοσιακά αμπέλια, το μαύρο, το ξυνιστέρι, η πομάρα, το όφθαλμο, η λευκάδα. Όλες τόσες ποικιλίες, έτσι. Αυτά είναι παραδοσιακά. Και σήμερα? Σήμερα βάλαμε και νέα φυτίες, όπως το Σιράζ, Μερλό, Καπερνέ. Άρα κάνετε... Ρυσλή και νέες φυτίες. Κάνατε και μίξη δηλαδή. Γίνονται διάφορα σταφύλια τα οποία μπαίνουν μαζί.
Μάλιστα. Με τα παραδοσιακά. Έτσι, και δουλεύετε σε ξύλινα, δρύινα βαρέλια. Και σε δρύινα και σε τυπόζητα σύγχρονα που είναι τα stainless steel. Γιατί υπάρχει κάποια μεγάλη παραγωγή λογικά, έτσι δεν είναι, γι' αυτό. Εντάξει, σήμερα κάνουμε ποσότητες για περισσότερες ποσότητες. Τις οποίες τις καταναλώνει ο κόσμος στην Κύπρο ή κάνετε και εξαγωγή. Εδώ στην Κύπρο. Στην καταναλώνονται Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο. Παναγιά, σε αυτό το ωραίο χωριό και θα μαγειρέψουμε μαζί με τη Χαρά. Χαρά, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Νεαρά, νεαρά. Ευχαριστώ πολύ. Μαγειρεύεις? Ναι. Ε? Ναι. Σ' αρέσει η μαγειρική? Ωραία, ναι. Ε? Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο μπριάμ. Βασικά είναι ένα φαγητό το οποίο γίνεται στην κατσαρόλα και μπορείς να το βάλεις είτε στο φούρνο είτε αν θες να το αφήσεις στον γκάζι και στο μάτι πάνω να σιγοβράσει. Okay. Και αυτό που θα κάνω σήμερα είναι ότι θα το συνδυάσω με το χαλούμι, το οποίο είναι αγαπημένο, κυπριακό τυρί, το οποίο όμως θα το κάνουμε ξεχωριστά στο τηγάνι και θα έρθει να μπει από πάνω. Εντάξει, ναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Εντάξει, ναι. Έλα από εδώ και θα ξεκινήσουμε με κρεμμύδι και σκόρδο, τα οποία θα πρέπει να τα κόψουμε καλά και θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα. Και όσο κόβω εγώ το κρεμμύδι μου, θα το κόψω σε ροδέλες, έτσι εδώ, σε φέτες, για να μπει στην κατσαρόλα. Εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τώρα έχεις γεννηθεί εδώ στο χωριό? Ναι, γεννήθηκα εδώ και μένω εδώ. Και πήγες σχολείο εδώ? Ναι. Τέλεια. Συμμαθητές σου έχεις που πήγες σχολείο ή έχουν φύγει αρκετοί και έχουν πάει στη Λευκοσία? Για σπουδές, αλλά επιστρέφουν πίσω. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο και θα σου ζητήσω να βάλεις αυτή την κατσαρόλα στο μπροστά το μάτι, έτσι ώστε να τη ζεστάνουμε σιγά σιγά. Θα ανοίξουμε εδώ το μάτι μας, να ζεσταίνεται καλά καλά. Εδώ. Το σκορδάκι, όπως βλέπεις, το κόβω και αυτό. Ψιλοκόμα. Ναι, σε φέτες και μετά, όπως είναι εδώ όλο, θα το πάρω και λίγο θα το ψιλοκόψω κατά αυτόν τον τρόπο, όχι πολύ πολύ ψιλοκομμένο, για να δώσει όλη την οστιμιά του στο φαγητό. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μας. Να ρίξουμε περίπου γύρω στις 4-5 κουταλιές, θέλει αρκετό, εντάξει, γιατί η μελιτζάνα μετά απορροφάει αρκετό ακριβώς. Άρα ρίξε μου εσύ λίγο ακόμα. Εδώ, να τακτοποιήσω εγώ εδώ τα υλικά μου και να ξεκινήσω να κόβω τις μελιτζάνες, να τις κόψω σε μικρά κυβάκια. Αυτή λοιπόν είναι μια συνταγή Χαρά που αν την κάνεις και σε ταψία, άμα θέλεις. Στο φούρνο. Ναι, στο φούρνο και γίνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ειδικώς... Για να δω. Ναι, εντάξει, είναι υπέρα αρκετό. Κόβω εγώ τις μελιτζάνες. Λοιπόν, έχω πάρει πολύ ωραία φρέσκα λαχανικά, μιας και είσαι και νέα στην ηλικία και φαντάζομαι χρησιμοποιείς την τεχνολογία. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, άμα χρησιμοποιείς την τεχνολογία, εγώ να σου πω ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Έχω Vodafone, έχω Red πρόγραμμα, έχω πάρα πολλά megabyte και μέσα από τα megabyte που έχω μπορώ και μπαίνω στο Ντέλο. Το Ντέλο είναι το διαδικτυακό σούπερ μάρκετ, στο οποίο μπορείς και παίρνεις τα πάντα και στα φέρουν εδώ. Ωραία. Από τη Λευκοσία σε όλη την Κύπρο, παντού, κάνεις το πρόγραμμά σου και εδώ μου φέρανε φοβερά λαχανικά. Βλέπεις, είναι όλα φρέσκα, οι πατάτες, οι ντομάτες, ο δυόσμος, ό,τι έχω παραγγείλει, μου το έχουν φέρει. Τι λες, ζεστάθηκε το λαδάκι? Όχι, θέλω λοιπόν, ακόμα λίγο. Πώς θα το καταλάβεις? Θα πάρεις ένα κρεμμύδι και θα το ρίξεις μέσα να δούμε τι γίνεται. Α, κάτι ακούω, κάτι ναι, ακούω, ναι. Ε. Ναι, τι ναι. Λες, σιγά ναι, σιγά. Να τα βάλουμε? Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Βάλε τα κρεμμύδια μέσα στην κατσαρόλα, μιας και θα με βοηθήσεις.
Και εγώ θα βάλω τα υπόλοιπα. Ωραία. Το σκορδάκι δεν το βάζω αμέσως, γιατί θέλω να πέσει λίγο η θερμοκρασία για να μην μου, για να μην μου καεί. Ναι. Το αφήσω έτσι να γίνει ωραίο εδώ, σιγά σιγά. Έλα να σου πω κάτι. Το φαγητό πρέπει να δίνεις αγάπη. Και αν δίνεις αγάπη, τότε θα βγαίνει το φαγητό πολύ νόστιμο. Ωραίο και νόστιμο. Είσαι παντρεμένη, αρεμονιασμένη. 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 Άρα μια χαρά. Θα μάθεις να κάνεις συνταγές για να φτιάχνεις τον καλό σου. Πώς, πώς το λένε τον καλό σου? Μαρίνο. Ο Μαρίνος. Γεια σου Μαρίνο. Αν μας βλέπει, θα της μάθω εδώ συνταγή να στη φτιάχνει, να γλύψει τα δάχτυλά σου. Λοιπόν, για να ανακατέψεις εδώ, θα φάει καλά ο Μαρίνος. Μια χαρά θα φας Μαρίνο. Λοιπόν, κόβω και αυτή τη μελιτζάνα. Για αυτή την κατσαρόλα νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετές οι μελιτζάνες. Εδώ. Θα τις βάλουμε και αυτές σιγά σιγά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το σκόρδο. Και να ανακατέψουμε και εδώ. Πώς περνάς τις ώρες εδώ στο χωριό? Ήσυχα, ήρωμα. Με τι ασχολείσαι? Εγώ τελείως αισθητικός. Αισθητικός. Ναι. Άρα, για πες μου, τι κάνεις? Έχω ένα μικρό νηφιζό εδώ στο χωριό. Α, ωραία. Και ταυτόχρονα βοηθά τους δικούς μου στην οικογένειακό μας, στο εστιατόριο, ξενοδοχείο. Μια χαρά. Άρα κάνεις δύο δουλειές. Μπράβο. Μάλλον τρεις, γιατί είναι και ξενοδοχείο και εστιατόριο και το Ινστιτούτο. Ναι. Τέσσερις. Γιατί θα γίνεις και νοικοκυρά, γιατί θα έχεις το Μαρίνο που θα χρειάζεται να το φροντίζεις τώρα, ναι, ναι. Το φαγητό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και τις μελιτζάνες μας μέσα στα κρεμμύδια. Εδώ θέλω τώρα να ανακατέψω ώστε να πιούνε πολύ καλά το λαδάκι. Εδώ. Βάζουμε έτσι τις μελιτζάνες να απορροφήσουν και μετά θα βάλουμε τα πιο σκληρά που είναι οι ντομάτες, οι πατάτες, οι οποίες θέλουμε να αρχίσουν να γίνονται κι αυτές. Και βλέπεις, τις κόβω στα τέσσερα, είναι ωραίες πατάτες με τη φλούδα, γιατί δίνουν πάρα πολύ γεύση χαρά. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τι αρέσει να μαγειρεύεις πιο πολύ? Ζυμαρικά. Α, ζυμαρικά, ε. Ναι, ναι. Θα κάνουμε αύριο ωραία ζυμαρικά. Θα κάνουμε ωραία συνταγή. Εδώ, στο χωριό. Πας στην πόλη συχνά? Ναι. Δεν είναι και τίποτα, δεν είναι πολύ μακριά να... Μισή ώρα δρόμος. Να κατέβεις μέχρι την Πάφο, ναι, ναι, έτσι ναι, δεν ναι. είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, η Λευκοσία είναι λίγο πιο μακριά, η αλήθεια είναι. Είναι μακριά, ναι. Ε? Ναι, ναι. Θες τουλάχιστον 2-2,5 ώρες για να πας στη Λευκοσία. Κάπου εκεί. Το κάνεις όμως αυτό ποτέ, έτσι πας? Στη Λευκοσία σπάνια. Σπάνια, ε. Ναι, ναι. Εφόσον φαντάζομαι ότι τα πάντα τα βρίσκεις και στην Πάφο, έτσι δεν είναι? Πλέον, ναι. Μέχρι και αεροδρόμιο έχει, πας παντού. Ακριβώς. Λοιπόν, ας βάλουμε και τις πατατούλες μας μέσα. Αυτό θέλει στην αρχή. Αυτό είναι αυτό που λέμε η πιο πολύ ώρα του φαγητού. Είναι το ανακάτεμα, να έρθει σιγά σιγά, να πάρει τις γεύσεις. Μπορείς να ρίξεις λίγο λαδάκι ακόμα, γιατί αυτό το φαγητό είναι κατεξοχήν αυτό που λένε κυρίες και κύριοι λαδερό. Θέλει δηλαδή οπωσδήποτε να έχει λάδι και ντομάτα. Αν αυτό το φαγητό δεν έχει λάδι και ντομάτα, τότε νόστιμο δεν γίνεται. Θα ρίξουμε και τις υπόλοιπες πατάτες. Εδώ. Και σιγά σιγά θα αρχίζω να κόβω και τα κολοκυθάκια μου. Θα τα κόψω και αυτά κατά τον ίδιο τρόπο και θα τα προσθέσουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Εδώ. Τα κόβουμε στα τέσσερα. Βλέπεις χαρά, για να δεις πώς θα κόβεις. Εδώ. Για έλα κόψε μου ένα κολοκυθάκι να δω πώς θα το κόψεις. Να δω τι είδες. Για να δω. Στα τέσσερα είπα. Στα τέσσερα. Πού έχεις βρε το μυαλό σε Κυριάκο? Έβλεπα. Στο Μαρίνο, πώς τον είπαμε? Μαρίνο. Στο Μαρίνο. Τσακ. Ωραία. Θα βάζουμε και αυτά μέσα. Εδώ. Κόψε άλλο ένα κολοκυθάκι. Κοίτα τι ωραία φρέσκα. Μυρίζει κολοκυθάκι. Ο Ντέλο, να είσαι καλά, μας έφερε στα πιο ωραία
Τα πιο ωραία λαχανικά μας έχει φέρει. Πάρουμε και μια πετσετούλα να μην καούμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κόψουμε και τα υπόλοιπα κολοκυθάκια και θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Έλα και τα υπόλοιπα κολοκυθάκια, τα οποία η Χαρά τα έχει κόψει με απίστευτη, θα έλεγα, χαρά. Αλλά και τα έχει κόψει τέλεια, έτσι. Εφόσον κόβεις καλά, θα σε βάλω να μου κόψεις και δύο ντομάτες χοντροκομμένες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα έρθουν και θα λιώσουν μέσα στο φαγητό μας. Και όσο η Χαρά κόβει τα λαχανικά, εμείς θα νοστιμέψουμε Χαρά το φαγητό μας. Θα βάλουμε βιολογική νοστιμιά μάτζι, η οποία θα δώσει πραγματική γεύση. Μ' αρέσει να την πιάνω έτσι εδώ με το χέρι μου, να τη βάζω από πάνω. Βάζω τουλάχιστον γύρω στο 1 με 1,5 κουταλάκι. Αυτό. Και ανακατεύουμε πάρα πάρα πολύ καλά, να πάει παντού. Και θα μου δώσεις φυσικά και τις ντομάτες για να πάρει και υγρασία το φαγητό μας. Ντομάτες, έχω και ντοματάκι κονκασέ, το οποίο δίνει, ξέρεις, πολύ ωραία γεύση της ντομάτας. Και αυτό το υγρό θα έρθει να σβήσει τα γλάζα της κατσαρόλας κάτω, για να γίνει ωραίο το φαγητό μας. Και φυσικά, πολύ πολύ καλό ανακάτεμα. Χαμηλώνω τη φωτιά και ανακατεύω καλά και θέλω και το υπόλοιπο, την υπόλοιπη ντομάτα. Εδώ. Λοιπόν, και σε αυτό το ποτήρι εδώ θέλω να μου βάλεις μισό ποτήρι νερό για να έχουμε λίγη υγρασία, έτσι ώστε να μπορέσει να ψηθεί σιγά σιγά το φαγητό μας. Ναι, μισό ποτηράκι είναι ό,τι πρέπει. Ρίξτε το μέσα. Α, αυτό είναι. Εδώ, άμα θες, βέβαια, μπορείς να ρίξεις διάφορα μυρωδικά. Εμένα τώρα σε αυτό το φαγητό μου αρέσει να ρίχνω δυόσμο. Εντάξει, θα πάρω λοιπόν λίγο δυόσμο. Εδώ. Κοίτα πώς τον κρατάω φρέσκο, μέσα σε χαρτάκι. Εντάξει. Αν και ήρθε φοβερά φρέσκος από το ντέλο. Θα βάλω δυόσμο αρκετό στο χαλούμι που θα κάνουμε μετά για να συνοδεύσουμε το μπριάμ. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θα βάλω 2-3 κλαδάκια ολόκληρα μέσα. Να πάρουν μυρωδιά. Έτσι. Βλέπεις. Πάρε την πετσέτα να δεις λίγο το φαγητό πώς γίνεται. Πρόσεχε να μην καείς. Και εγώ όπως είναι εδώ θα ψιλοκόψω λίγο δυόσμο. Να το ανακατέψω. Ναι, βέβαια μπορείς να το ανακατέψεις. Θα κόψω λίγο δυόσμο για να κάνουμε λίγο το χαλούμι μας στο τηγάνι. Θα κάνουμε ένα χαλούμι το οποίο έχει έτσι κι αλλιώς δυόσμο, αλλά θα το δώσουμε λίγο φρεσκάδα με ακόμα παραπάνω χαρά. Μια χαρά είναι, ωραία. Κλείστο θέλει λίγο ακόμα. Βλέπεις, εδώ έχω κόψει το δυόσμο και παίρνω το χαλούμι όπως είναι. Θα το κόψω σε κύβους. Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εδώ από κάτω έχω ένα τηγάνι. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ. Το μικρό. Να το πιάσει, ναι, το μικρούλι, μια χαρά. Βάλ' το στο πίσω μάτι. Είσαι φοβερή βοηθός. Άνοιξε το καλά. Είναι αυτό. Αλλιώς, έτσι, μπράβο. Τέλεια, ζεσταίνεται. Θα κόψω λοιπόν εγώ τώρα εδώ χαλούμι σε μικρά κυβάκια και εσύ θα μου βάλεις μέσα στο τηγάνι, όχι πολύ, λίγο ελαιόλαδο. Τέλεια. Αρκετό. Λίγο ακόμα να τηγανιστεί το χαλουμάκι. Έτσι, εδώ. Ωραία, σκουπίσουμε τα χεράκια μας. Το αφήνουμε να ζεσταθεί και τι θα κάνουμε τώρα. Θα ρίξουμε το χαλούμι να έρθει να σοταριστεί και στο τέλος θα βάλουμε λίγο φουσκοτριμένο πιπέρι και το δυόσμο. Και αυτό θα πέσει πάνω στο μαγειρεμένο μας μπριάμ. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχει αρχίσει και καπνίζει. Ναι, ναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ρίξουμε μέσα το χαλούμι, εδώ. Γίνεται πολύ γρήγορα αυτό. Εδώ. Μην ανησυχείς, είναι το λάδι. Είναι ωραίο αυτό, μας αρέσει. Θα δεις, θα σβήσει μόνο του, να είδες. Τσακ, τσακ, τσακ. Ωραία. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Όσο πιο δυνατή θερμοκρασία, τόσο πιο καλό και συμπαγές θα είναι το τυρί μας, έτσι ώστε να είναι πολύ ωραίο και νόστιμο. Να, φάει ένα. Μην ανησυχείς, δεν θα καείς.
Τέλειο. Αυτό φαντάζομαι το μαζί με τα λαχανικά. Ε. Λοιπόν, όπως γίνεται έτσι λοιπόν και παίρνει χρώμα, δυναμώνω πάλι λίγο τη φωτιά, θα ρίξουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ. Αυτό δεν πρέπει να γίνει πολύ. Το κλείνουμε τώρα. Εντάξει, τέλος. Και θα ρίξουμε το δυόσμο από πάνω. Και θα το ανακατέψουμε κατευθείαν. Ρίξτε όλο. Τέλεια. Το ανακατέψω έτσι. Και θα σε παρακαλέσω να έρθεις να το μυρίσεις. Μύρισε να δεις. Μυρίζει ωραία. Είναι στη ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα, αγαπημένη μου, χαρά, να σερβίρουμε. Πιάσε μια κουτάλα εδώ αυτή. Θα πάρω εγώ ένα ωραίο πιάτο. Για να δούμε και το φαγητό μας. Είδες που έχει βγάλει ζουμάκια ωραία. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το φαγητό μας. Να κατέβουμε καλά. Μ' αρέσει να κρατάνε τα λαχανικά. Η μελιτζάνα έχει ψηθεί. Θα βάλουμε ένα μπριάμ. Λοιπόν, για αυτούς που νηστεύουν, δεν βάζουν το χαλούμι. Δεν θα βάλουν το τυρί. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που νηστεύουν μόνο το κρέας, έτσι, όχι τα γαλακτοκομικά. Άρα μπορούν να βάλουν και το χαλούμι. Και το χαλούμι θα το πιάσουν έτσι και θα μπει εδώ από πάνω. Μπόλικο αρκετό. Μην το λυπηθείτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό ήταν το πιάτο μας για σήμερα. Μ' αρέσει να φτιάχνουμε και απλά φαγάκια σε αυτή την εκπομπή. Μαθαίνουμε πολλά φαγητά από τις κυρίες που μας μαγειρεύουν σε όλα τα χωριά. Γυρίζω παντού, περνάμε ωραία. Και φυσικά μην ξεχνάτε, στο Facebook, κόκκινο ποδήλατο στα ελληνικά. Πλέον οι φίλοι είναι πάρα πολλοί. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ανεβάζουμε φωτογραφίες, συνταγές, τα βίντεο. Και κάθε Κυριακή, μαζί με το OK, ανεβάζουμε όλες τις, τυπώνουμε όλες τις συνταγές, τις φωτογραφίζουμε αναλυτικά στο πακέτο της σημερινής που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να δοκιμάσουμε και φυσικά να δούμε το χωριό και να μαγειρέψουμε και άλλες συνταγές. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Τελευταία επίσκεψή μας στην Παναγιά έγινε στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι όποιος έρθει στην Παναγιά αξίζει να έρθει να δει αυτό το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, έτσι δεν είναι? Φυσικά, γιατί είναι... Πάρα πολλά υλικά. Πότε τα μαζέψατε όλα αυτά? Πόσα χρόνια τα μαζεύετε? Από μικρός. Ναι. Χρόνια πολλά. Είναι δική σας συλλογή αυτή? Ναι, είναι δική μου και έχει μεταβιβαστεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς. Μάλιστα. Και έτσι μπορούν και νέοι και μεγάλοι να έρθουν λίγο να δουν την ιστορία. Φυσικά. Όχι μόνο της Παναγιάς, αλλά ολόκληρης της Κύπρου, νομίζω. Φυσικά. Εδώ φυλάγονται αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας και μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Mm-hmm. Τι είναι έτσι αυτό που κάνει εντύπωση σε κάποιον όταν έρθει, τι σας λένε? Πρώτα απ' όλα είναι το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στον χώρο, το οποίο απεικονίζει την ιστορία της Παναγιάς, των κατοίκων της Παναγιάς. Επίσης είναι όλα τα επαγγέλματα, τα οποία τα έχετε τα οποία απεξηγούνται και με φωτογραφίες και με τα αντικείμενα. Όπως βλέπετε από εδώ ξεκινάω τσαγκάρης. Τσαγκάρης, ο χασάπης, ο ράφτης, ο μπαρμπέρης και συνεχίζει και έχει και αυτή την κατασκευή του χαλουμιού. Είδα πάρα πολλά και έχει πολύ μπελουργία που είναι κατά ενδιαφέρον. Και σίγουρα μέσα από αυτό το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης υπάρχουν και κομμάτια που έχουν σχέση με τη μαγειρική. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν θα χαζέψω κάποια από αυτά, θα εμπνευστώ και θα πάω να μαγειρέψω. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Εδώ, ακόμα μία συνταγή από το όμορφο χωριό Παναγιά μαζί με την κυρία Βανθούλα. Ή Βανθούλα που σας αρέσει να σας φωνάζουν. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Καλά. Λοιπόν, έχω γυρίσει το χωριό από το πρωί και χθες κάναμε συνταγές και όλοι μου λένε για τα φαγητά σας. Αν πάρετε λοιπόν, όσοι μας βλέπετε την Κύπρο, το αυτοκίνητό σας και έρθετε εδώ στο χωριό Παναγιά, θα σταματήσετε να φάτε στο εστιατόριο Όνειρο. Και πραγματικά τα φαγητά της είναι ένα όνειρο και θα μας φτιάξει ένα από αυτό, το οποίο εσείς το λέτε ταβά, αλλά εγώ πλέον, επειδή έχω γυρίσει όλα τα χωριά, κυρία Βανθούλα, σαν ταβά έχω το λευκαρίτικο. Τον αγάπησα και πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν θα φτιάξουμε ένα χοιρινό με κρεμμύδια ντομάτα, αρτισά, πιπέρι, καρότο, δάφνη. Και επειδή σκέφτεσαι και τις νέες νοικοκυρές, οι οποίες δουλεύουν όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και γυρίζουν και στο σπίτι να μαγειρέψουν, θα το κάνουμε και στη χύτρα για να δείτε πόσο εύκολο και γρήγορο γίνεται. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε. Κυρία Βανθούλα ή Βανθούλα. Θα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε το λάδι. Να πούμε τα υλικά μας από την αρχή. Ναι. Καταρχήν χρειαζόμαστε χοιρινό, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το κάνετε με χοιρινό. Και εξαρτίζει στο κρέας. Μπορεί να είναι κουτάλα ή καπάκι. Α, κουτάλα ή καπάκι. Ναι, διότι το άλλο είναι πιο... Ντομάτες, κρεμμύδια, καρότα, δάφνη, ελαιόλαδο. Ναι. Θα σας πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση αυτή τη συνταγή, στο τέλος θα το αφήσω. Ναι. Το μέλι, πιπέρι αρτισά, αλάτι χοντρό. Ναι. Και το ξύδι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Γιατί βάζετε πολύ ένα ποτήρι λευκό ξύδι. Θα πρέπει να το βάλω όλο. Α, δεν το βάλεις όλο. Τρία τέταρτα. Ναι. Τρία τέταρτα λοιπόν. Πάμε να βάλουμε τη φωτιά, την κατσαρόλα στη φωτιά. Το αφήσουμε καλά-καλά να ζεσταθεί. Γιατί χρειάζεται να ζεσταθεί για να πάρει χρώμα, έτσι δεν είναι? Πώς καταπιαστήκατε με τη μαγειρική μέχρι να ζεσταθεί η κατσαρόλα? Αφήστε την να κάψει καλά. Ναι. Πώς καταπιάστηκες με τη μαγειρική? Είναι κάτι τη δουλειά μας. Ναι. Ναι, ναι. Και φτιάχνεις κάθε μέρα φαγητά? Ναι. Τι σ' αρέσει να φτιάχνεις πιο πολύ? Πιο πολλά, κάνω το ταβάν, κοπέπια. Όλα αυτά. Ναι, το μουσακά. Τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση που δεν την έχω κάνει σε κανέναν σε όλα τα χωριά. Και σε εστιατόριο, γιατί εγώ είμαι και μάγειρας και ξέρω τι δουλειά. Ωραία. Τι είναι αυτό που βαριέσαι πιο πολύ στην κουζίνα? Πιο πολλά το καθάρισμα. Το καθάρισμα, όπως όλοι, αυτό το καθάρισμα μας τρώει κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το λαδάκι, να το βάλω όλο. Ναι, το λάδι είναι, διότι είναι... Θα βάλουμε λοιπόν το ελαιόλαδο. Ναι, ναι, εντάξει, όλο. Ωραίο, το καλό το λάδι. Ναι. Ναι, ναι, ό, εντάξει, ναι. Εντάξει, χρειάζεται το λάδι, ναι. Μην ανησυχείς, κάτι ξέρω να μαγειρεύω. Ναι. Αλάτια, πιπέρια και μπαχαρικά. Ναι. Τα βάζεις στην αρχή για να πάρουν γεύσεις ή τα όχι, μόλις να χάσει λίγο το, το υγρό του, βάζω τις μυρωθικές. Είναι απίστευτο. Ναι. Εσύ που είσαι μαγείρισα το καταλαβαίνεις. Σ' όσα χωριά και αν πάω, μπορεί να είναι και η ίδια συνταγή, κάθε φορά είναι διαφορετικό. Το χέρι της νοικοκυράς. Ναι, ναι. Το πότε βάζει το ένα, το πότε έχει τη δικιά της συνταγή κάθε μια. Και απορροφά, ξέρεις. Ε? Απορροφά το νερό του και τις μυρωθικές. Ναι, ναι. Θα τα αφήσουμε λοιπόν λίγο ναι, ναι. να και κάψει, πειράζει, νομίζω ότι είμαστε οκ. Okay, να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Αυτό είναι. Θα βάλουμε μέσα. Ναι. Να πάρει ωραίο χρωματάκι. Λίγο, να αφήνω να ρωτήσω. Ελάχιστο, μόλις πει το νερό. Α, δεν θέλεις να έχει πολύ, όχι. Δηλαδή. Θα κοκκινήσει πολλά. Ωραία, δεν θα το κοκκινήσω πολλά λοιπόν. Όχι, όχι. Φέρε και την κουτάλα για να αρχίσουμε να... Ναι. Να ανακατεύουμε. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι έχουμε, όχι περίπου, έχουμε 2,5 με 3 κιλά χοιρινό. Εντάξει, γύρω στις 6 ντομάτες. Ναι. 4 κρεμμύδια. 4-5. 4 φύλλα δάφνης. Ναι. Έτσι. Και λίγο καρότο. Και λίγο καρότο. Θα τα αφήσουμε σιγά σιγά, θα έρθει ναι, να ναι, γίνει ναι. αυτό. Ποιες μέρες έχεις πιο πολύ δουλειά, Σαββατοκύριακο, να φανταστώ? Καλοκαίρι είναι. Το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι η περίοδο. Ανεβαίνουν πολλοί τουρίστες από την Πάφο. Ναι, και δική μας. Και δική σας. Συνήθως λέμε Σόλ, Λάρνακα. Ωραία. Και από την Πάφο είναι έχουμε. Μακριά, ένα άρχιο άλλο. Ναι, έρχονται. Έρχονται. Έρχονται για να πάνε το φαγητό σου. Ναι, ναι. Και για το μοναστήρι. Γιατί έχουμε δύο μοναστήρια. Ναι, γιατί μου το είπε και ο Μουχτάρης σας.
Ναι. Είστε ανάμεσα στο μοναστήρι που επισκέφτηκα, που ήταν τόσο ωραίο και φοβερό ενωπείο, αλλά και στο μοναστήρι του Κίκου, έτσι. Ναι, ναι. Συνδυάζεται εμάς εδώ. Θέλεις να πας κλάδο με κέντρο, να πας σταυρό, πάει χειρικό, ναι, ναι. Είναι ωραία. Ναι. Αυτό πάντως που πρέπει να πω, γιατί καλό είναι όταν ταξιδεύουμε, αυτή η εκπομπή εκτός από μαγειρική είναι και λίγο ταξιδιωτική. Ναι. Και πρέπει να λέμε κάποια μυστικά. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι και καλοκαίρι να ταξιδέψετε και να έρθετε εδώ πάνω, σας λέω πραγματικά μέσα στο αυτοκίνητό σας μια ζακετούλα να τη βάλετε. Γιατί αν κάτσετε απογευματάκι να περπατήσετε και λίγο από το μοναστήρι μέχρι το όνειρο για να φάτε, θα τη βάλετε από πάνω γιατί την ψυχρούλα θα την έχει σίγουρα. Ανακατεύουμε λοιπόν το κρέας, ναι, ναι. Μέχρι λίγο να πάρει λίγο χρωματάκι. Λίγο, το χαμηλώσουμε έτσι. Λίγο για τον αντίον. Θα το χαμηλώσω εγώ, μην ανησυχείς καθόλου. Ναι, ναι. Ό,τι πει νοικοκυρά. Το βάζω όλο. Θέλω να βάλουμε όλο, βάζουμε. Να βάλουμε το μισό. Εσύ ό,τι μου πεις. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι καλά είμαστε. Εντάξει, εδώ. Εντάξει, εντάξει. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Δεν σου βάζω άλλο. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Τώρα θα βάλουμε και το αλάτι όμως. Βάλε άλλα σε εσύ. Ναι. Κάνε και με το χώρι. Εσύ τη μαγειρική από ποιον την έμαθες? Από μόνη μου. Αλήθεια? Ναι, η πείρα. Δεν θυμάσαι δηλαδή φαγητά της μαμάς σου, της μαμάς. Εντάξει, της μαμάς. Ναι, ναι. Η αγιά δεν έφτασα. Α, δεν έφτασες. Ναι. Της μαμάς το φαγητό ποιο ήταν το καλύτερο? Ότι έκανε... Η δικιά μου, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ και ακόμα της λέω να μου φτιάχνει τις φακές που φτιάχνει. Είναι οι πιο ωραίες φακές στον κόσμο. Και τα ζυμαρικά που έκανα. Τα κάνανε αφού φρέσκα φασόλες, όμως, ναι, ναι. Αφού φασόλες να είναι κανένα, ναι, τρώεις και καταλάβαινες. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω όμως κάτι, βρε Βανθούλα μου, το οποίο είμαι σίγουρος και ο κόσμος που μας βλέπει θα το καταλάβει. Εκείνα τα χρόνια... Και το φαγητό τούτο, ένα από την μάμα. Εκείνα τα χρόνια είχατε πιο αγνά υλικά. Ναι. Πιο τώρα νόστιμα όμως... υλικά. Εντάξει. Τώρα πρέπει, τώρα πρέπει να τα ψάξεις. Εξεκόνησε, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βάζω όμως ένα λεπτό. Τα μπαχαρικά. Γιατί... Ναι. Ω, αρέσκει να βάζω μπόλικο. Μπόλικο πιπέρι, πιπεράτο. Όχι, αφού έτσι είναι το... Αυτή είναι η συνταγή. Ναι. Να η διαφορά άκουμα. Λοιπόν. Αμέσως, ναι. Αμέσως έχει ρίξει 2,5 κουταλάκια λευκό πιπέρι τριμμένο. Ναι, και να βάλω και να βάλω και τις ντομάτες. Αυτό θα είναι πικάντικο. Ναι. Θα το δώσετε στον άντρα σας και δεν θα λέει τίποτα. Επειδή κάνουμε τα συνέχεια, ξέρεις κάτι που... Καλά, εσύ το κάνεις με το μάτι και το ξέρεις. Τώρα έβαλες ναι. 3 κουταλάκια, ε. Ναι, ναι. Πολύ δεν μπορούμε. 3 κουταλάκια αρτισιά, 2,5 κουταλάκια ναι, ναι. πιπέρι. Θα βάλεις και άλλο. Ναι, ναι. Αρτισιά. Και αρτισιάν και αρτήματα. Ναι. Μπράβο. Και να βάλουμε και το μέλι. Να τώρα. Το βάλεις. Το μέλι είναι πάρα πολύ βασικό. Επειδή έχει τη, ναι. έχει τη γλυκύτητα, θα έρθει και θα του δώσει πάρα και πολύ ωραία γεύση. Και φουκαρώνει και το κρέας το μέλι. Το φουκαρώνει τι σημαίνει, γιατί εγώ είμαι καλαμαράς. Και δεν τα καταλαβαίνω μαλακώνει. Όλα. Μαλακώνει. Φουκαρώνει. Σήμερα λοιπόν έμαθα κυρίες και κύριοι μια καινούρια λέξη. Ναι. Φουκαρώνει. Ναι. Μαλακώνει το κρέας. Εντάξει. Να βάλεις το μέσο σήμα σου και νιώθεις το έτσι. Βάλ το μέσα. Ναι. Ωραία. Αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούμε μόνο για το κρέας ή μπορεί το φουκαρόνο είναι και για άλλα πράγματα, για μαλακώνο. Κοιτάξτε να δείτε, σε οτιδήποτε κρέας, ναι. Μπαίνει το μέλι. Μπαίνει το μέλι. Ναι. Ή να το κάνεις στο στιφάδο, το γιαχνί. Κατάλαβα. Με ντομάτα εννοώ. Τώρα όμως μπορώ να το δυναμώσουμε λίγο, λίγο, όχι πολλά. Για να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Ναι. Λοιπόν, θα το αφήσουμε σιγά σιγά να γίνει και θα προχωρήσουμε τη συνταγή μας. Βανθούλα μου, αυτό μυρίζει, τι να σου πω. Πρέπει να έχει Πρέπει να έχει μυρίσει όχι μόνο η Παναγιά και ο Χριστός ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε όλα μας τα υλικά. Όλα μαζί. Αυτό λοιπόν είναι εδώ. Ντομάτες, καρότα, κρεμμύδια, οι 4 δάφνες που καταπλακώθηκαν από κάτω. Ναι, έτσι πρέπει. Και τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι θα βάλεις κι άλλη αρτισά και άλλο πιπέρι. Δηλαδή τέταρτο το κουταλάκι. 5 κουταλάκια αρτισά. Μπαίνει πολύ.
Θέλει πολύ. Ναι, εγώ τα μετράω για να ξέρω για να τη φτιάξω τη συνταγή. Ναι, έξι. Γιατί θα τη γράψω κιόλα και θα τη βρούμε στο OK την Κυριακή. Με το OK. Και ακόμα στη λίγα. Στη σημερινή. Ναι. Εφτάρτησα, τέσσερα πιπέρι. Ναι, κουταλάκια μικρών. Ένα γεμάτο. 4,5. Εντάξει. 4,5 κουταλάκια. Να κατεβώ. Ναι, θα βάλεις το ξύλι όμως από πάνω και έτσι θα πάνε κάτω τα μπαχαρικά. Ναι, πάει να πάει. Εντάξει. 3/4. Ναι, εντάξει, ναι. Ανακατεύουμε. Ναι. Να... να σου πω. Το εντάξει είναι αγαπημένη σου λέξη, ε. Ναι. Έτσι είναι και εγώ πολλές φορές λέω ίδιες λέξεις και δεν το καταλαβαίνω. Και την ντομάτα, όχι να ναι. την τρίφκεις, όταν την κόφκεις, εμπιόραμε στο φαγητό. Και θα έρθει να λιώσει. Ναι. Εδώ θα βάλεις άλλο νερό, δεν χρειάζεται, όχι, γιατί θα βγάλει η ντομάτα τα νερά. Το κρεμμύδι, ναι, το κρέας, το καρότο, τίποτε θα βγάλει τις υγρασίες. Λοιπόν, λάτων 100 σου ακόμα λίγο. Ανακάτεψέ το όπως θες εσύ, γιατί τη μαγείρισα που κάνει τη μαγειρική πρέπει. Είναι το ατίθασο κρεμμύδι, αυτό που ήθελε να φύγει, όχι, αλλά την πάτησε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το φάμε. Ναι, μάνα μάγκα. Αυτό που μαγειρεύει το δικό του φαγητό θέλει να το ακουμπήσει, θέλει να το ανακατέψει, ναι. θέλει να βάλει την αγάπη του μέσα. Πραγματικά. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Θα βάλουμε ένα ακόμα λίγο αλάτι. Αλατάκι, θα δώσει και φίνι. Να το ξανανεκατώσω λίγο. Όσο θέλει. Και φίνι. Και φίνι. Ναι. Μια χαρά. Δηλαδή. Πολύ ωραίο. Και τέλος. Ναι. Αυτό θα το κλείσουμε στη χύτρα, εντάξει, ναι, ναι. Πριν το κλείσουμε θα μας δώσει οδηγίες. Εδώ βλέπουνε, ξέρεις από που βλέπουν τώρα που σε βλέπουνε. Ναι. Στη Δερίνια σε βλέπουν, στην Πλατανιστά σε βλέπουν, στη Λευκοσία σε βλέπουν, στον Λιοπέτη σε βλέπουνε. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Στη Λάρνακα σε βλέπουνε, στην Πάφο σε βλέπουνε. Πού, θες να σου πω κι άλλα. Στον ναι. Αγρό σε βλέπουνε. Στην Αραδί που σε βλέπουνε, στην Αθιένου σε βλέπουνε. Παντού σε βλέπουνε. Ναι. Λοιπόν. Πόση ώρα θα το αφήσουμε κλειστό. Κλειστό. Μόλις ξεβεί η βαλβίδα πάνω, σε 2 λεπτά το κλείνει. Και περίπου πόση ώρα δεν είναι, κανένα 20 λεπτό. Όχι, όχι. Πόση ώρα. Τώρα για να βράσει, ναι. ούτε 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Ναι, ναι. Βράζει. Αλλά εντωμεταξύ η βαλβίδα, όταν ψηλώσει πάνω, είναι μόλις ένα κάμι να πούμε, κλείω το. Ναι. Και αφήνει το να κάτσει η βαλβίδα κάτω. Αυτό πόση ώρα θέλει περίπου. Να κάτσει. 7, 8 άρα στο λεπτά. Σύνολο είναι γύρω στα 15-17 ναι, λεπτά ναι, μαγειρική. Ναι, ναι. Λοιπόν, το χοιρινό έτσι κι αλλιώς είναι ένα κρέας αναλεπτά, που είναι αναλεπτά. Εύκολο, ανάποδα. Όχι, οτιδήποτε κρέας και να είναι, είναι χοιρινό. Ένας εδώ. Εντάξει. Και η φωτιά πόσο δυνατή πρέπει να είναι. Ελάχιστο, λίγο πιο πάνω. Να είναι λίγο... όχι, την έκλεισες. Δεν πειράζει, θα ζητήσουμε τώρα έναν αναπτήρα γρήγορα την παραγωγή. Για πετάξτε το ρε παιδιά, έλα. Αλλά τι παραγωγή είμαστε εμείς, δεν είμαστε φοβεροί. Ναι, είδες, είδες. Έλα από κάτω να μην καούμε, πάμε. Άναψε το. Άψε το. Κι άλλο, κι άλλο. Μπούμ. Αυτό είναι. Εγώ τώρα όμως θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες ότι είμαι μερακλής. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω στη χύτρα. Θέλω να το κάνω στο φούρνο αυτό στο το φαγητό. Φούρνο. Να θέλεις στο μισή ώρες. Βάζεις τα όλα μαζί. Όλα, όλα. Το σκεπάζεις καλά ναι, ναι. και το βάζεις στο φούρνο. Βάζεις τα υλικά όλα μαζί, τα νεκατώνεις και βάζεις και ένα ποτήρι νερό μέσα. Μια δεν είναι στο φούρνο. Λοιπόν. Αλλά θέλεις πιο πολύ ώρα. Εδώ να δεις τι έχω εγώ τώρα. Για κάτσε να δω. Θέλεις πιο 2,5 ώρες στο φούρνο. 2,5 ώρες. Μου επιτρέπεις να τα ανοίξω εγώ. Καλό, καλό. Καλό, καλό. Είδες. ναι. Οπ. Ωραία. Πω, πω, μυρωδιά. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Την τύχη θα έχετε να το δοκιμάσετε, να το μαγειρέψετε στο σπίτι σας. Εμείς βέβαια και σαν, πούσε, να είναι σαν συνεργείο, ναι. μετά από ένα γύρισμα πραγματικά θα έλεγα πολύ κουραστικό, με αρκετή ψύχρα σήμερα, θα τελειώσουμε και θα φάμε εδώ στο όνειρο και θα φάμε όνειρο. Πάμε λοιπόν να το σερβίρουμε. Εδώ, στο πιάτο μας. Ναι. Οπ. Πρέπει να σας φέρει πιρούνια. Α, έχει γίνει πολύ ωραίο. Ωραίο και μαλάκο. Όχι πιρούνι, πιρούνια θα μου φέρει, γιατί θα το φάμε όλο. Καλό είναι να μην βάλετε μόνο τις δάφνες. Πω, 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 για στα χέρια σου. Μπράβο, ωραίο και μαλακό. Μανθούλα. Μαλακό λιώνει, δεν κατάλαβα. Ναι, όχι ναι. μαλακό, δεν έχει λιώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ
Βανθούλα μου, ναι. Θα τελειώσει η σημερινή μας ημέρα στη φοβερή Παναγιά. Έλα, σώσε ένα φιλί. Πραγματικά, πάρα πολύ ωραίο το φαγητό, θα το δοκιμάσουμε. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μουχτάρη και όλους τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στην Παναγιά αυτό το Σαββατοκύριακο, το κόκκινο ποδήλατο. Πετάλι για άλλα χωριά, εδώ, κοντά στην Πάφο, κοντά στη Λάρνακα, κοντά στη Λευκωσία, όπου και αν είναι θα σας βρούμε. Μην ξεχάσετε την Κυριακή με το OK που κυκλοφορεί με τη σημερινή, όλες οι συνταγές γραμμένες αναλυτικά, φωτογραφημένες και το αγαπημένο μου, τεχνολογία. Facebook λοιπόν, κόκκινο ποδήλατο στα ελληνικά, γίνετε φίλοι να δείτε φωτογραφίες μας, συνταγές, σχόλια για την εκπομπή κόκκινο ποδήλατο. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο φτάνει στο τέλος του. Ραντεβού το άλλο Σάββατο, 6 ώρα, με μια φοβερή εκπομπή με το κόκκινο ποδήλατο και νέες συνταγές. Γεια σας!